μαζί μου στη διευθύντρια να απολογηθείς. Μα, κυρία, όλοι οι ζωγραφείς μου στα θρανία. Να, κοιτάξτε, δεν κάναμε κάτι κακό. Ναι, θεωρώ ότι είναι μία ανάγκη των εφήβων να οριοθετήσουν το χώρο τους, να βάλουν την προσωπική τους σφραγίδα. Αυτό βέβαια δεν επιτρέπεται, αλλά ο εκπαιδευτικός χώρος δείχνει κάποια ανοχή και βλέπει με επίοικια το θέμα, αρκεί να μην γίνουν φθορές στα θρανία. Αυτό είναι το θρανείο μου, το αγαπημένο μου θρανείο. Είναι ο δικός μου χώρος για τις ώρες του σχολείου. Σε αυτόν ακουμπάω, γράφω και περνώ πολλές ώρες ημέρες. Στο θρανείο μου ακούγονται γέλια από τα πειράγματα των συμμαθητών. Νιώθω την αγωνία και το φόβο για ένα τεστ. Αισθάνομαι την κούραση από το εξαντλητικό μάθημα και την ανυπομονησία για το πότε θα έρθει το διάλειμμα ή ανυπομονώ για το πότε θα τελειώσει το σχολείο για να πάω σπίτι μου να ξεκουραστώ. Έτσι, αυτό το χώρο το έχω σαν δικό μου σπίτι. Άλλοτε το φροντίζω να είναι καθαρό και άλλοτε το γράφω με μανία. Σχεδιάζω και σημειώνω διάφορα συνθήματα πάνω του. Πιστέψτε με, το θρανείο μου έχει ψυχή. Είναι ένα κομμάτι από μένα. Βέβαια είναι ωραίο να σε γράψει θρανείο. Σε ένα κενό θρανείο δεν είναι σε όλη τη χρονιά μαζί του. Είναι άσπρο. Άσπρο. Μου αρέσει να γράφω διάφορα στιγμάκια, να γράφω διάφορα πράγματα που έχω στην νερό. Μ' αρέσει να φτιάχνω διάφορα ανθρωπάκια και διάφορα προβλήματα που χαρακτηρίζουν. Φτιάχνουμε σχέδια, τα πάντα. Εμείς προσπαθούμε να τα καθαρίσουμε όσο μπορούμε. Γιατί τα πήραμε από προηγούμενες τάξεις και ήταν χάλια. Παίζω γραφής, γράφω πράγματα που με χαρακτηρίζουν και διάφορα στίχους τραγουδιούν και σκονάκια. Τώρα θα σας παρουσιάσω μερικά θρανία. Αυτό είναι το ποδοσφαιρικό θρανείο. Όταν ήμουν μικρός, είχα ένα πάθος για το ποδόσφαιρο. Αυτό το πάθος μεγάλωνε, καθώς μεγάλωνα και εγώ. Έτσι μία μέρα, εγώ και οι γονείς μου, αποφάσισαμε να γραφτώ σε έναν αθλητικό σύλλογο, τον αθλητικό σύλλογο Κερατέας. Όταν όμως μία μέρα ήρθα στον αθλητικό σύλλογο, τραυματίστηκα σοβαρά στη φτένα. Ήρθα μετά από μερικές εβδομάδες εδώ πάλι, αλλά δεν μπορούσα να παίξω. Τα όνειρά μου μπορεί να μην πραγματοποιηθούν τώρα με τον τραυματισμό. Όμως το πάθος μου για το ποδόσφαιρο δεν έχει σταματήσει. Συνεχίζω να αγαπάω το ποδόσφαιρο και παίζω με τους φίλους μου κάθε μέρα. Και εδώ το μουσικό θρανείο. Για ακούστε! Πέρσι, το 2014, έδωσα μια παράσταση στο πιάνο και τα πήγα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα κάλεσα τη φίλη μου την Κατερίνα στο σπίτι. Εγώ πήγα και ήταν πολύ ενθουσιασμένη γιατί είχε πάει πολύ καλά στην παράστασή της και τη ζήτησα να μου παίξει ένα κομμάτι. Μου το έπαιξε και ενθουσιάστηκε και μ' άρεσε πάρα πολύ το πιάνο. Έτσι δέθηκα με το πιάνο περισσότερο και με τη μαντό και έτσι γνωρίσαμε, πήγαμε για μαθήματα πιάνο σε μια καθηγήτρια. Υπάρχουν πολλά ακόμα θρανία. Να, και το θρανείο της ποίησης. Το δημοφιλές θρανείο σκονάκι. Το θρανείο που το έφαγε το σαράκι, όπως λέει ο κάτοχός του, αν και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πίσω από κάθε θρανείο κρύβεται και μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Όσο για τους μαθητές μου, αυτοί θα συνεχίζουν να γράφουν, να σβήνουν, να γράφουν, να σβήνουν, να γράφουν.